έβλεπα εγώ το χωριό. Μια ακόμη εκδήλωση η οποία ενθουσίασε το κοινό στη Πανεπιστημίου Πολυβουτών του Ηρακλείου. Ο λόγος για την ομάδα TEDx University of Crete, η οποία διοργάνωσε για 5η συνεχόμενη χρονιά την ετήσια εκδήλωση με θέμα Μοένια, που σημαίνει τα τείχη. Ουσιαστικά θέλαμε να προσεγγίσουμε το θέμα των τείχων όχι μόνο με τον παραδοσιακό τρόπο που έχουμε όλοι στο μυαλό μας, τείχη, τούβλα ή οτιδήποτε, αλλά και να κάνουμε και πιο διαφορετικές προσεγγίσεις και με πιο μεταφορικό τρόπο πώς θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε τα τείχη που υψώνουμε εμείς στον εαυτό μας, τα τείχη που υψώνει η κοινωνία μπροστά σε εμάς. Είμαστε όλη τη μέρα εδώ πέρα με πάρα πολλές ομιλίες σχετικά με το θέμα Μοένια, που σημαίνει τείχη με έψιλον ιώτα ήτα. Και θα έχουμε διαφόρους ομιλητές από όλη την Ελλάδα για πάρα πολλά διαφορετικά θέματα. Το θέμα μας φέτος είναι το Μοένια. Είναι μια θεματική που έχει πολλές προσεγγίσεις και όλοι οι εθελοντές έχουμε δουλέψει με πολύ μεράκι για να βγει κάτι πολύ όμορφο προς τα έξω. Οπότε θέλουμε πάρα πολύ να απολαύσετε το σημερινό show και είναι ένα δώρο που έχει γίνει μέσα από την καρδιά μας για εσάς. Ακόμα και μέσα από προσωπικές εμπειρίες, ομιλητές προβλημάτισαν και έστειλαν τα δικά τους μηνύματα, όπως ο Παναγιώτης Καραΐσκος, ο οποίος μίλησε για τη μάχη που έδωσε με τα ναρκωτικά επί 6 χρόνια, μέχρι τη νίκη του στο Μαραθώνιο της Αθήνας. Μια περιπέτεια με τα ναρκωτικά. Κατάφερα, ξέμπλεξα από όλο αυτό και κατάφερα μετά από πολλά χρόνια να κερδίσω και το Μαραθώνιο της Αθήνας. Και είχα πάρει την απόφαση να το μοιραστώ έτσι δημόσια και γενικά έχω πολύ έτσι από τον κόσμο. Αγάπη και συμπαράσταση. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Για τον κάθε άνθρωπο υπάρχει δεύτερη ευκαιρία, απλά πραγματικά να το θέλει μέσα του για να αλλάξει, να κάνει κάτι άλλο. Οπότε το μήνυμα για μένα είναι αυτό. Δυνατά μηνύματα ζωής από τον Παναγιώτη Καραΐσκο, ο οποίος μοιράστηκε τις δύσκολες στιγμές που βίωσε σε νεαρή ηλικία, έχοντας δίπλα του την οικογένειά του. Στα 15 μισό ξεκίνησα. Ήμουνα στον αθλητισμό πριν, πάντα με βοηθούσε ο αθλητισμός και είχα κλείσει προς τα εκεί, αλλά δυστυχώς έμπλεξα στα ναρκωτικά, χωρίς να το καταλάβω, περάσαν 6 ολοκληρά χρόνια όπως είπαμε και πριν, και όταν το πήρα απόφαση ότι τελικά χρειάζομαι βοήθεια και ότι έχω πρόβλημα, απευθύνθηκα στην οικογένειά μου που ήδη είχαν πάει σε κάποιο πρόγραμμα απεξάρτησης και προσπάθησα κι εγώ να κάνω μια προσπάθεια να καθαρίσω και έτσι έγινε. Για τα εμπόδια σε προσωπικούς και κοινωνικούς τομείς που κρατάνε πολίτες σε απόσταση από τα όνειρα και τους στόχους τους, αλλά παράλληλα να πτήσουν την ευρηματικότητα και την ευελιξία, ομιλητές εξέφρασαν τον προβληματισμό τους και προσέγγισαν το ζήτημα μέσα από τη δική τους ματιά. Εγώ θα μιλήσω για τα τείχη ως μια εσωτερική και εξωτερική έννοια, δηλαδή ότι προκειμένου να υπάρχουν τείχη εκτός από μας, πρέπει να υπάρχουν και μέσα μας. Και για τις θετικές και αρνητικές προεκτάσεις αυτού. Όσο μπορούμε να ζήσουμε με λιγότερα τύχη, τόσο το καλύτερο για μας.